Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ και κάμποσο καιρό έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή εκστρατεία στην οποία φυσικά και μετέχει σχεδόν ολόκληρος ο θίασος των απολογητών της διαχείρισης πανδημίας, παραθυράτη, τηλεπαραθυράτη, συνεντευξιαζόμενοι και κόντρα συνεντευξιαζόμενοι, που επιχειρούν τι άλλο, να καλύψουν ουσιαστικά τη μαύρη τρύπα των απολειών, την τρύπα της Αβύσσου, το σύγχρονο και άδα. Για το σκοπό αυτό επιστρατεύουν κάθε λογής επιχείρημα προκειμένου να συγκαλύψουν το εγχείρημα. Γιατί τελικά για εγχείρημα πρόκειται, αν το καλοσκεφτείτε, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να καταφέρεις να έχεις, για ακούστε λίγο, αποπληθωρισμένους αριθμούς νεκρών συνανθρώπων μας. Σε αυτούς αντιστοιχούν. 24.410, δηλαδή 24.500 νεκροί σε 2 χρόνια. 19.529, δηλαδή 20.000 σε 1 χρόνο, δηλαδή πενταπλασιασμό. 7.825 στο πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. 12.965 στο δεύτερο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου, σχεδόν διπλασιασμό. Και σε αυτό το δεύτερο εξάμηνο ειδικότερα, 2.118 στο πρώτο τρίμηνο του δεύτερου του περασμένου χρόνου, 5.930 για την ακρίβεια, στο δεύτερο τρίμηνο του δεύτερου εξαμήνου του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, τριπλασιασμό μέσα σε ένα τρίμηνο. Και τέλος, μακάρι να ήταν το τέλος, αλλά δεν το βλέπω, 4.000, για την ακρίβεια 3.620, μέσα στον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, όσους σχεδόν μέσα στον πρώτο χρόνο, ήταν 4.838. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, ό,τι στους 12 του πρώτου χρόνου, ή αλλιώς το 1 πέμπτο του προηγούμενου χρόνου, ή αλλιώς το 1 τρίτο του δεύτερου εξαμήνου του περασμένου χρόνου, ή αλλιώς το λίγο πάνω από το μισό του τελευταίου τριμήνου του τελευταίου χρόνου. Προφανώς δεν την έχετε ξανακούσει έτσι την ανάλυση, ε? Αλλά είπαμε να το κάνουμε όσο πιο λιανά γίνεται, γιατί ναι, δίπλα στους αριθμούς είναι συνάνθρωποι. Αλλά επειδή κάποιοι μεγαϊδουρινοί επιμονή δεν το καταλαβαίνουν, προσπαθούμε να το αποπληθωρήσουμε όσο πιο αναλυτικά μπας και το καταλάβουν. Αυτή είναι λοιπόν η φωτογραφία της στιγμής που λέγαν και οι μεν πέρυσι στη Βουλή για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, όταν οι δε, της αντιπολιτεύσεως είναι οι δε, τους έδειχναν αποσπασματικά διαγράμματα, λες και δεν υπήρχαν στίβες ολόκληρες από διαγράμματα, πίνακες και στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Φαίνεται όμως ότι και αυτοί δεν ήξεραν να τα μελετήσουν και να τα επεξεργαστούν κατάλληλα. Τώρα, δεν ήξεραν, δεν ήθελαν, ποτέ δεν θα το μάθουμε, ακόμη και όταν πάμε στις επόμενες εκλογές. Και τότε το βούλωναν οι δε και φούσκωναν σ' αγάλι οι μεν. Και δώστου είμαστε καλύτερα από άλλους, δηλαδή τους ακόμη χειρότερους. Και δώστου είμαστε στην τάδε θέση και μετά στη δίνα, για τη δινή όμως που βρισκόμασταν δεν κάναν ποτέ κουβέντα. Κάναν την πάπια. Κάναν όμως και μελέτες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά όχι όλοι. Μελέτες έκανε μόνο ο Τσιόδρας και ο Λύτρας. Οι άλλοι πώς να κάνουν? Μήπως είχαν στοιχεία? Και μήπως πάλι εδώ έχουμε κρατικό μονοπωλιακό, όχι δεν θα πω καπιταλισμό, μην βιάσετε, επιστημονικό ερευνητικό μονοχοφαϊσμό, κρατικό μονοπωλιακή στατικολογία? Και τι λέγανε οι μελέτες? Λέγανε πως χάσαμε κόσμο, πολύ κόσμο, κόσμο που θα μπορούσαμε να μην είχαμε χάσει. Κόσμο και κοσμάκι και κυρίως κοσμάκι. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι: μελέτες υπάρχουν, αν και καθυστερημένα, κόσμος δεν υπάρχει, άνθρωποι δεν υπάρχουν και μάλιστα προκαταβολικά χαμένοι. Γιατί το ξέρουν ότι θα χαθούν και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά για να επανέλθουμε μετά από αυτά τα τρελά νούμερα που σας αναφέραμε, αν αυτό δεν είναι ανάπτυξη, τότε τι διάολο είναι? Δηλαδή πώς θα το πει κανείς? Επιδόσεις? Τέλος πάντων,
Επιδόσεις ανάπτυξη, όπως και να το πει κανείς, δεν μπορεί παρά να το ζηλεύει. Ειδικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το λιγουρεύετε? Το λιγουρεύετε? Επιδόσεις λοιπόν, αλλά επιδόσεις μαύρες, black, όπως λέμε Black Friday, αλλά πέρα από το σαρκασμό και τον γλαυσίγελο που αυτός προκαλεί, υπάρχει μια αλήθεια. Η πικρή αλήθεια που οι μεν δεν τη σέβονται, οι δε ψάχνουν ακόμη να τη βρουν και μετά θα ψάχνουν πώς να μας ή μάλλον πώς να μας την πουν ή να μην μας την πουν. Μέχρι τότε προβλέπονται παραγωγικά, πολύ παραγωγικά χρόνια. Black. Μέχρι τότε εμείς θα δεχόμαστε καθημερινά τις λογοβομβίδες που πετάνε τα μέλη του κύκλου των χαμένων απολογητών της πανδημίας. Το χαμένο είναι δικό σας. Δηλαδή δώστε όποια ερμηνεία εσείς θέλετε. Κάθε μέρα και μια καινούργια εξήγηση γιατί η θάνατη είναι πολύ, γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί σε λίγο θα μας πούν ότι είναι φυσιολογικό, μετά ότι είναι απαραίτητο, μετά ότι πρέπει να τους συνηθίσουμε, μετά ότι πρέπει να ζήσουμε με αυτούς, και να το παράθυρο που λέγαμε παλιά του Overton. Να πως το ανοίγουν. Βλέπετε? Έτσι δηλαδή για να μην ξεχνιόμαστε. Πάρτε όμως και ζακέτα, γιατί με ανοιχτά παράθυρα μπάζει. Μπάζει μπάζα και πολλά μάλιστα. Και από όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, ιδίως στα παραθύρια, με τις πολυπαραγοντικές νέο εφεύρημα εξηγήσεις, να και ένα πρόσφατο. Λέει η καθηγητής πνευμονολογίας Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου: στα ποσοστά των θανάτων συνεισφέρουν οι παράπλευρες απώλειες. Πρόκειται για ένα ποσοστό 20-25% ασθενών σε κλινικές COVID, οι οποίοι έχουν θετικό μοριακό τεστ αλλά δεν νοσούν από COVID. Μπήκαν απλά για άλλο λόγο, έμφραγμα, αιμορραγία, και βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Είτε είναι ανοσοκατασταλμένοι με βαριές νόσους, οι οποίοι μπήκαν στην κλινική COVID επειδή βρέθηκαν θετικοί. Αυτοί οι ασθενείς δεν πεθαίνουν από κορονοϊό, πεθαίνουν με κορονοϊό. Όπως καταλαβαίνετε, η συνωμοταξία που εσείς την ονομάσατε ως τέτοια των αρνητών, τρίβει τα χέρια της. Φαίνεται ότι κάνει αρκετά σοβαρή δουλειά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Έτσι, μετά το Αθηναϊκό Ιερατείο προστίθενται και άλλες φωνές σοφών που προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και εμείς λοιπόν απαντάμε, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Όπως και να έχει, αυτοί που φεύγουν, φεύγουν για τα καλά, ανεξάρτητα από το τι νομίζει, ποιος νομίζει, όπως νομίζει, αν νομίζει κλπ. Δεν επιστρέφουν. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που έχουν οι διαχειριστές πανδημίας και όλοι όσοι έχουν αναλάβει το βαρύ έργο της επιστημονικοφανούς υποστήριξης των ανεκδιήγητων δηλώσεων με εξίσου ανεκδιήγητα επιχειρήματα, προκειμένου να δικαιολογήσουν το θανατικό που έχει πέσει, απρόσμενο σχετικά για αυτούς, δεδομένου ότι τα μοντέλα, τα ξεχάσαμε, δεν δούλεψαν, και δεδομένου ότι η αντίληψη που είχαν και έχουν για τη συμπεριφορά του ιού, των μεταλλάξεών του, της πορείας πανδημίας, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης της, ήταν αρκετά μακριά από την πραγματικότητα. Βλέπετε, αυτά παθαίνει όποιος νομίζει ότι η πανδημία ακολουθεί σενάρια του μυαλού του, όσα δηλαδή τους επιτρέπουν οι περιορισμένες γνώσεις τους τελικά και η ανύπαρκτη σχεδόν σχετική εμπειρία. Έτσι λοιπόν, δυσκολεύονται σήμερα να συνεχίσουν την ωρεοποιημένη πλασματική εικόνα που περιέφεραν εδώ και εκεί. Τους δυσκολεύουν, βλέπετε, οι άνθρωποι που φεύγουν. Αυτό βέβαια δεν τους εμποδίζει καθόλου να τους χρεώνουν με ευθύνες. Είναι πλέον απόντες, δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να μιλήσουν, ενώ αν μιλήσουν οι δικοί τους, τους κοιτάζουν περίεργα. Αυτοί όμως στένε, έτσι δεν λένε? Αυτοί δεν πρόσεχαν. Δεν είχαν αρκετά ανεπτυγμένη την ατομική τους ευθύνη. Ήταν ηλικιωμένοι, ήταν ανεμβολίαστοι, ήταν άρρωστοι και έπασχαν και από άλλα νοσήματα, παραλίγο να τους βγάζαν πως ήταν και εξαρτημένοι. Μέχρι εκεί φτάνει σήμερα το θράσος τους. Το θράσος να δικαιολογούν τη δική τους ανικανότητα και ανευθυνότητα, κατηγορώντας τους άλλους και ρίχνοντας την ευθύνη πάνω τους. Λες και θέλαν οι ίδιοι να αρρωστήσουν.
Αλλά ως συνήθως υπάρχει πρώτον το πρόσχημα, εμείς τους λέγαμε να εμβολιαστούν αλλά αυτοί δεν ακούγανε, εμείς δεν θέλαμε να αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή τη μάχη μας όλοι μαζί, και άλλες τέτοιες πιασάρικες αλλά φθηνές επιστημονικά ατάκες, ατάκες όπως εκείνη με τον κόμπο στο λαιμό και το λυγμό που έβγαινε από τη λυπημένη έκφραση του προσώπου του στο ξεκίνημα της πανδημίας. Το ξεχάσατε? Και ύστερα εξαφανιζόλ. Σήμερα επικοινωνεί μαζί μας με εργασίες για να μας πει πόσοι θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει αν είχαμε μεθ. Αλήθεια, πώς και δεν μας λέει τι έφταιξε και δεν είχαμε? Ο ίδιος δεν έκανε κουμάντο με την Επιτροπή? Ποιος έκανε, εμείς? Δεν του έλεγε καθημερινά τα νούμερα ο βοηθός του που τώρα ξεμύτησε? Γιατί μέχρι να βγάλουν το τρέιλερ των εργασιών ήταν στο παρασκήνιο, ότι δήθεν δεν ασχολούνταν, ενώ εκείνος ήταν ο ίδιος άνθρωπος που έβγαζε το περίφημο αρτί, που με τα στοιχειωμένα του στοιχεία έβγαινε πάντα υπό το μηδέν, ιδίως στην τουριστική περίοδο, το ξεχάσαμε, όταν η διασπορά ήταν τούμπανο. Έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη έκφραση του πρώην αιωδιοπεάρχη. Πού πάει αυτός ο άνθρωπος, πού χάθηκε ο προηγούμενος κουμανταδόρος του ΕΟΔΗ? Αλλά πώς να βγει το αρτί και να είναι κοντά στην πραγματικότητα, αφού ο ίδιος διαβεβαίωνε τότε, εκείνη την περίοδο, μέχρι πριν από ένα χρόνο, ότι επειδή δεν έφταναν τα στοιχεία, και στην εκπομπή το έχει πει, χρησιμοποιούσε υποκατάστατα, και ότι αρκούσε αυτό δεδομένου ότι σημασία είχε να βλέπουμε τις τάσεις. Τάσεις, αλλά αποστάσεις από την πραγματικότητα. Τότε βέβαια σας έπαιρνε να τα κάνετε αυτά, αφού τα κρούσματα ήταν ελεγχόμενα. Και για να μην παρεξηγηθούμε, όταν λέμε ελεγχόμενα εννοούμε ότι μπορούσατε να τα κρύβετε από τη στιγμή που το τέστινγκ που κάνατε όχι μόνο ήταν δειγματοληπτικό, αλλά για να το πούμε και καλύτερα, ήταν για δείγμα. Αλλά τέλος πάντων, για να επανέλθουμε, υπάρχει λοιπόν το πρόσχημα, δηλαδή το εμβόλιο. Δεύτερον, υπάρχει και η δικαιολογία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνατε? Μήπως εννοείτε ότι σπάγατε τις αλυσίδες διασποράς? Μήπως εννοείτε ότι κάνατε τέστινγκ, ιχνηλάτιση, απομόνωση, επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση? Μήπως εννοείτε ότι ενισχύσατε το ΕΣΥ? Μήπως εννοείτε ότι κάνατε σύστημα πρωτοβάθμιας? Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να μην τα κάνατε όλα τα προηγούμενα, αυτό είναι βέβαιο, και γι' αυτό είστε αδικαιολόγητοι, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν ξέρατε τι να κάνετε. Σε αυτό τουλάχιστον είστε δικαιολογημένοι. Τρίτον, υπάρχει και η κατηγορία «εσείς φταίτε που δεν έχετε όση ατομική ευθύνη χρειάζεται για να αντιμετωπίσετε οι ίδιοι, και επιπλέον δυσκολεύετε και όλους εμάς τους υπόλοιπους να αντιμετωπίσουμε συλλογικά την πανδημία». Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας εκθέτεται επιπλέον σε κίνδυνο. Τι νομίζετε ότι θα πει συλλογική ευθύνη? Είναι η ατομική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη του καθενός, όλες μαζί ευθύνες, οι ευθύνες όλων, το άθροισμα των ατομικών ευθυνών? Αυτό είναι. Καταλάβατε λοιπόν τώρα? Τι δεν καταλάβατε? Είναι το άθροισμα των ατομικών ευθυνών. Επομένως, όταν το άθροισμα των ατομικών ευθυνών είναι μικρό, τότε δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική ευθύνη. Πού βρίσκεται το παράλογο? Πάρτε τώρα κι άλλο ένα παράθυρο του Overton. Όπου δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, δεν υπάρχει συλλογική. Και μην ξεχνάτε, όπως είπε και ο κύριος Βατόπουλος, όπου δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, πίπτει ράβδος. Προσοχή λοιπόν. Σήμερα είπα και στο πρώτο μέρος της αναφοράς, μαζέψαμε όλα τα επιχειρήματα που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, ιδίως με το μαύρο αριθμό ρεκόρ νεκρών συνανθρώπων μας. Είχαμε φτάσει στο τρίτο τους επιχείρημα των παραθυράτων και μη διαχειριστών αυτής της κατάστασης, που έλεγε ότι φταίμε που δεν έχουμε όση ατομική ευθύνη χρειάζεται, και κάναμε την προβολή με τις συλλογικές. Πάμε στο τέταρτο επιχείρημα, που τα ακούτε και αυτό τις τελευταίες μέρες. Όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα, όχι μόνο εμείς, άλλωστε εμείς δεν πάμε άσχημα. Μπα! Αρχίσαμε, σας θυμίζω, με το ότι πάμε καλύτερα από όλους. Το θυμάστε? Τώρα έχουμε πάει στο ότι δεν πάμε άσχημα.
από το πάμε καλύτερα από όλους, πήγαμε στο δεν πάμε άσχημα. Αύριο που θα πάμε? Στο ότι ακόμη δεν πατώσαμε? Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι για να ξέρετε, ποτέ δεν πηγαίναμε καλά, ό,τι κι αν λέγατε εσείς. Γιατί για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, το πρώτο εξάμηνο του 20 δεν μετράγατε τα κρούσματα, έρχονταν από μόνα τους να μετρηθούν με τεστ. Αλλά τότε μπορούσατε να τα κρύβετε. Στην πραγματικότητα, ουδέποτε γνωρίζατε την πραγματική επιδημιολογική εικόνα, την πραγματική έκταση της διασποράς, το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, και αυτό είναι που κατά βάση πληρώνουμε σήμερα. Εξού και οι εξυπνάδες εσχάτως κάποιων παραθυράτων καθηγητών, μην ασχολείστε με τα κρούσματα και τις μολύνσεις. Αλήθεια, γιατί ασχοληθήκατε ποτέ? Ουδέποτε μπορέσατε να κάνετε πρόβλεψη, όσα μοντελάκια και αν φτιάχνατε, βορείου, νοτίου και κεντρικής και υπερκεντρικής Ελλάδας. Γιατί όπως είπαμε, τα μοντέλα θέλουν ύφασμα, θέλουν υλικό, και υλικό δεν είχατε. Μόνο δάχτυλο είχατε. Βάζατε λοιπόν δάχτυλο, το σαλιώνατε και μετά στον αέρα και ό,τι κάτσει. Τώρα για να επανέλθουμε σε σχέση με τις άλλες χώρες, γι' αυτό μιλάνε τα στοιχεία και τα δεδομένα. Τα δικά σας δεδομένα, αυτά που στέλνετε εσείς και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Όλα όσα έχουμε δείξει κατά καιρούς αποδεικνύουν ότι από το Δεκέμβρη του 20 είμαστε από τις χειρότερες χώρες, δυστυχώς, δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε δυστυχώς η χειρότερη χώρα στους θανάτους. Και όλα αυτά συνιστούν ένα διαχρονικό πρόβλημα και όχι μια φωτογραφία της στιγμής, όπως μας το έχετε πει 5 φορές. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Δεν είναι. Η ατάκα αυτή που σκέφτηκαν, αλήθεια, πια κυβερνητικά ή επιστημονικά think tank, παιδιά, δεν βγαίνει. Δεν γίνεται φωτογραφία της στιγμής μέρα, 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 εβδομάδα, μήνα να είναι ίδια. Πέμπτο επιχείρημα. Αυτοί που πεθαίνουν, πεθαίνουν γιατί έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτό κι αν είναι πια, Χάρη στον Εθνικό Λοιμοξιολόγο, μάθαμε και καινούριους όρους όλοι εμείς οι αδαείς. Τα υποκείμενα νοσήματα. Δηλαδή, όποιος έχει βαρύ ιατρικό μητρό, την έχει βαμμένη. Δηλαδή, δεν φταίει η βαρύτητα της νόσου που πάσχει ο ασθενής, δεν φταίει η ιατρική αντιμετώπιση, δεν φταίει η νοσηλευτική φροντίδα, δεν φταίνε οι συνθήκες νοσηλείας, δεν φταίει το γεγονός ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη πρόνοια και πρόληψη για να μην προσβληθεί από την νόσο, αλλά φταίνε όλα τα άλλα νοσήματα από τα οποία έπασχε προτού νοσήσει από την νόσο που πέθανε. Αυτό είναι το επιχείρημα. Να λοιπόν πως ένα αυτονόητο γεγονός, ότι δηλαδή ένα άτομο που έχει βεβαρημένο ιστορικό και πάσχει από άλλες χρόνιες παθήσεις, ανταποκρίνεται γενικά δυσκολότερα στη θεραπεία που του παρέχεται για μια νέα νόσο που αντιμετωπίζει, παραερμηνεύεται μέχρι που αντιστρέφεται και μετατρέπεται στο εξής. Πέθανε γιατί είχε και άλλα προβλήματα. Μέχρι που φτάνει στο ότι πέθανε γιατί είχε άλλα προβλήματα, έφυγε δηλαδή το «και», το οποίο μπορεί να γίνει ακόμη και από, οπότε έχουμε. Πέθανε από άλλα προβλήματα. Πάρτε εδώ άλλο ένα παράθυρο του Overton. Ακολουθώντας αυτή τη λογική των ανοιχτών παραθύρων, σύμφωνα με το πολιτική των ανοιχτών θυρών, μόνο που στη λογική των ανοιχτών παραθύρων αυτός που εκπαραθυρώνεται είναι η ίδια η λογική. Απριόρι και απορώ με τους επιστήμονες, υποκείμενα νοσήματα πέθανες. Φτάνουμε και στο έκτο επιχείρημα της υπερκαταγραφής, όπως λέγεται εσχάτως, των θανάτων. Πριν αφήσουμε το Euromomo να μιλήσει από μόνο του σχετικά με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, να πούμε 2 κουβέντες. Το ζήτημα της υπερκαταγραφής προέκυψε όταν, προσέξτε, ο αριθμός των θανάτων άρχισε να τους ενοχλεί τους διαχειριστές. Όχι για συναισθηματικούς λόγους, αλλά επειδή χαλούσε το αφήγημα και την εικόνα που πρόβαλαν και συνεπώς έπρεπε να μειωθεί πάση θυσία. Τότε τα ακούτε για πρώτη φορά. Ο μόνος τρόπος είναι λοιπόν να μειωθούν οι θάνατοι από COVID-19, αποδιδόμενοι τώρα σε άλλες αιτίες εκτός από αυτήν. Επειδή όμως οι ασθενείς που πεθαίνουν έχουν COVID-19 και όποιος πάσχει από COVID-19 πάσχει τόσο σοβαρά, ώστε να μην μπορείτε να πείτε ότι πάσχει ελαφρά
σαν να έχει συνάχη, το είπαν μερικοί, πρέπει να πείτε ότι αμφισβητείτε τη βασική αιτία θανάτου. Γι' αυτό εκμεταλλεύεστε το γεγονός της ύπαρξης και άλλων συνοδών νοσημάτων προκειμένου να αποδώσετε το θάνατο σε κάποια από αυτά ή σε όλα από αυτά. Όλα εκτός από την COVID-19. Σε αυτό σας διευκολύνουν, η αλήθεια είναι, δύο παράμετροι. Πρώτον, ο προηγούμενος συλλογισμός με τη συλλογιστική τερατολογία που αναφέραμε. Και δεύτερον, το σύστημα καταγραφής που σαν σύστημα το κάνετε ό,τι θέλετε, το αλλάζετε, το ξανααλλάζετε, το επιπεδώνετε, το μειώνετε, το αυξομειώνετε μπρος-πίσω και ούτω καθεξής. Βέβαια, στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι οι διάφορες αρλούμπες περί διαφορετικής καταγραφής των θανάτων σε άλλες χώρες δεν παίζει. Προσέξτε, γιατί ζούμε στον αιώνα της πληροφορίας και είναι πανεύκολο και προσιτό στον καθένα να δει τι συμβαίνει σε κάθε μια από τις χώρες που ισχυρίζεστε ότι εσείς το ισχυρίζεστε, ότι καταγράφουν τους θανάτους με διαφορετικό τρόπο και επομένως εκτίθεστε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνετε, ακόμη και να αλλάξετε τον τρόπο καταγραφής και να μειώσετε τον αριθμό θανάτων από COVID-19, κάνετε δηλαδή υποδήλωση θανάτων, αυτό δεν θα σας διευκολύνει τελικά σε τίποτα παρά μόνο στον αναφερόμενο αριθμό θανάτων ανά ημέρα. Αυτός μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστεί να είναι μικρότερος. Στο τέλος όμως, το αυξημένο θανατικό ακόμη και με καθυστέρηση θα εκφραστεί με την αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας και τότε δεν θα έχετε τίποτα να πείτε για δικαιολογία. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε την πονηριά, κάντε την μένοντας απλά στην υποδήλωση και μαζέψτε όλους αυτούς που σπέβδουν να επεκτείνουν τη λογική της υποκαταγραφής λέγοντας και το αμίμητο ότι. Γιατί τα ακούσαμε και αυτό. Αυτοί που μπαίνουν να χειρουργηθούν ή να αντιμετωπιστούν για κάποιο άλλο νόσημα βρίσκονται κατά τύχη ότι πάσχουν από COVID-19 και τελικά αν πεθαίνουν καταγράφονται ότι πέθανε από COVID-19. Αυτά, κύριοι και κυρίες, μπορούν να τα λένε όσοι δεν έχουν πατήσει ούτε μια μέρα σε νοσοκομείο ή όσοι δεν έχουν δει ή δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους άρρωστο. Άπαξ και κάποιος βρεθεί ότι έχει COVID-19 και βρίσκεται στο νοσοκομείο πάσχοντας από κάποιο άλλο νόσημα, δεν περνάει την COVID-19 σαν συνάχη, πάσχει πραγματικά και σοβαρά από αυτή. Για θυμηθείτε τι λέτε εσείς οι ίδιοι για τα υποκείμενα νοσήματα. Δεν μπορεί όπως σας βολεύει κάθε φορά να αλλάζετε την πραγματικότητα με τα δικά σας τα ίδια τα επιχειρήματα. Άπαξ και ανοίξατε το παράθυρο του Overton, πρέπει να ξέρετε και πώς θα το ξανακλείσετε. Δεν κλείνει τόσο εύκολα όσο ανοίγει. Και από πού ως πού βρήκε ο συγκεκριμένος επιστήμονας το στοιχείο ότι αυτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των παραξηγημένων θανάτων από COVID-19 είναι 25% και τόπε στα παράθυρα. Από πού άντλησε αυτό το στοιχείο? Είναι στοιχείο? Είναι στοιχείο, από πού προέκυψε? Έκανε μελέτη και πού δημοσιεύτηκε? Ή μπας και έβγαλε και αυτό το σαλιωμένο δάκτυλο στον άνεμο και όποιον πάρει ο άνεμος? Αυτά δεν είναι ψέκες? Τι είναι, επιστημονικές τεκμηριώσεις? Ιδού οι ψεκασμένοι. Τέλος εβδομών, το επιχείρημα ότι οι θάνατοι που βλέπουμε σήμερα είναι η ουρά των διασωληνωμένων και των νοσηλευωμένων του χθες. Ακούστηκε και αυτό. Με σταθερό τον αριθμό των θανάτων, με σταθερό τον αριθμό των διασωληνωμένων, με σταθερό τον αριθμό των εισαγωγών, από πού προκύπτουν και πώς οι καθημερινές εκατόμβες, την ώρα που όπως λέτε βρισκόμαστε σε αποκλιμάκωση και γι' αυτό χαλαρώνετε τα περιοριστικά μέτρα. Για πείτε το μας λοιπόν, από πού προκύπτουν. Κόβτε λοιπόν το παραμύθι, γιατί το παραμύθι δεν είναι χωρίς όνομα. Το παραμύθι έχει όνομα και το όνομα είναι το όνομα του κάθε νεκρού. Αντί λοιπόν να ψάχνετε πώς θα θάψετε τους θανάτους, ψάξτε να βρείτε τρόπους να τους αποφύγετε και να γλιτώσουν κάποιοι που μπορούν να γλιτώσουν πριν αποτελέσουν υλικό για την επόμενη μεταχρονολογημένη μελέτη των κυρίων Τσιόδρα και Λύτρα. Και το λέω και στους ακροατές, το κάναμε όσο πιο αναλυτικό γίνεται με 7 εκδοχές που δίνουν, για να καταλάβετε ότι ακόμη και μεταξύ τους οι εκδοχές που είναι δικές τους είναι αντιφατικές.
Να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά υπηρετούν τη μία και μοναδική στρατηγική και γι' αυτό χέστηκαν, αν καταδεικνύσω ότι τα 7 τους επιχειρήματα είναι και αντικρουόμενα και για τα μπάζα. Αυτοί ενδιαφέρονται από κάτω και δυστυχώς και οι αρνητές κολλάνε εκεί να περάσουν τη στρατηγική της παρεξηγημένης ανοσίας, όπως τη λέγαν, της αγέλης. Αυτή η στρατηγική υποστηρίζεται από τρεις διαδοχικές μελέτες. Πρώτο, περί παρεξηγημένης στρατηγικής ανοσίας της αγέλης. Δεύτερον, περί θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποθευθεί. Και τρίτον, περί θανάτων που αποφεύθηκαν από τον εμβολιασμό. Σου θυμίζω τι έλεγες εσύ. Πρώτο, ανοσία της αγέλης, ίσον ο στόχος. Δεύτερον, θάνατοι που μπορούσαν να αποφευθούν, ίσον το άλοθη. Τρίτον, θάνατοι που αποφεύθηκαν από το εμβόλιο, ίσον εφαρμογή της στρατηγικής. Το τελευταίο, αν δεν είναι κατανοητό, σας δίνω την ακόλουθη εξήγηση. Από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκι, το εμβόλιο προστατεύει σχετικά και σταδιακά λιγότερο, χρονικά και ανάλογα με το είδος της παραλλαγής, από βαριές μορφές της νόσου. Το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση. Το εμβόλιο δεν μπορεί να κάνει από μόνο του τείχος ανοσίας. Το τείχος ανοσίας είναι ανέφικτο για μια σειρά από λόγους. Τα προνόμια που δόθηκαν των εμβολιασμένων, τα μέτρα δημόσιας υγείας που ποτέ δεν πάρθηκαν, το ΕΣΥ και η πρωτοβάθμια που ποτέ δεν ενισχύθηκε, συνετέλεσαν στην επιτυχία αυτής της στρατηγικής και οι τρεις μελέτες έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό το συμπέρασμα.